Το λόγο έχει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Μιχαλολιάκος. Κύριε Μιχαλολιάκο, έχετε 25 λεπτά. Δεν κατάλαβα. Α, μάλιστα. Κυρία Πρόεδρε, ελάτε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, συζήτηση σήμερα επί του προϋπολογισμού. Μια ιδιαίτερα σημαντική από πολιτικής πλευράς συζήτηση, η οποία όμως από τους προηγούμενους ομιλητές επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων στόχευσε και σε άλλα ζητήματα. Μοιραία θα το κάνω και εγώ. Και θα αρχίσω από την σχετικά πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού της χώρας μας στην Κούβα για να τιμήσει τη μνήμη του Φιντέλ Κάστρο. Και ήταν δυστυχώς ο μοναδικός Πρωθυπουργός της Ευρώπης που πήγε στην Κούβα για να τιμήσει έναν ηγέτη ενός κράτους κομμουνιστικού, αλλά κατά τα άλλα δηλώνεται, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και άπαντες οι αριστεροί, υπέρμαχοι της δημοκρατίας. Ας δούμε τι είδους δημοκρατία λοιπόν είχε ο Φιντέλ Κάστρο. Η εξόριστη Κουβανή είναι ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, άνω των 2 εκατομμυρίων από τα 11 εκατομμύρια. 7.000 Κουβανοί το 1994 βομβαρδίστηκαν από στα πλοιάρια στα οποία ευρίσκονται και πέθαναν προσπαθώντας να διαφύγουν από την Κούβα. Από 15.000 έως 17.000 Κουβανοί, πολιτικοί αντίπαλοι του καθεστώτος, έχουν εκτελεστεί επί των ημερών του Κάστρο. Και όμως ο επικεφαλής μιας υποτίθεται δημοκρατικής κυβερνήσεως πήγε να τιμήσει αυτόν τον ηγέτη. Και λυπάμαι πάρα πολύ, διότι το κόμμα το οποίο επαγγέλλεται την δεξιά, επαγγέλλεται λέω την δεξιά, δεν είναι δεξιά, δεν έθεσε πολιτικό ζήτημα για την επίσκεψη αυτή. Μάλιστα, η περίπτωση της Κούβας είχε απασχολήσει και την ελληνική κοινή γνώμη το 1986, όταν ένας πολιτικός κρατούμενος του στιγνού μαρξιστικού καθεστώτος της Κούβας, ο Αρμάντο Βαλαντάρες, ο οποίος είχε σαπίσει επί 22 χρόνια βασανιζόμενος στις φυλακές του κομμουνιστικού καθεστώτος, είχε λιδωρηθεί και είχε υβριστεί βάναυσα από τους εντάφθα υπερμάχους της μαρξιστικής δικτατορίας του Φιντέλ Κάστρο. Με αφορμή μάλιστα ένα βιβλίο το οποίο εξέδωσε τότε, δημοσιεύτηκε μια συνέντευξή του στον οικονομικό ταχυδρόμο. Και η συνέντευξη αυτή προκάλεσε καταιγισμό ύβρεων και ένα δημοσίευμα από την εφημερίδα Το Ποντίκι ότι είναι έμισθος πράκτορας στη ΣΥΑ. Τότε Το Ποντίκι εμηνήθη από τον Κουβανό αυτόν διανοούμενο. Συνήγορος υπερασπίσεως της εφημερίδας Το Ποντίκι ήταν ηγετικός τέλεχος της ανανεωτικής αριστεράς, η οποία δήθεν υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την οποία εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Σιωπή λοιπόν και από τη Νέα Δημοκρατία, ανοχή στην αριστερά, δεν χάνει ευκαιρία ο εκάστοτε επικεφαλής του κόμματος αξιωματικής αντιπολιτεύσεως να λέει ότι σέβεται τους αγώνες της αριστεράς. Μα τότε γιατί ζητά τους ψήφους της δεξιάς? Δεν έχω αντιληφθεί. Ανοχή πλήρης, γιατί ζούμε 42 χρόνια ιδεολογικής και πολιτικής επιβολής της αριστεράς. Και οι μόνοι που έχουν απομείνει και επιτέλους υπάρχει μια φωνή αντιστάσεως ενάντια στη μαρξιστική τυραννία, είμαστε εμείς, οι εθνικιστές της Χρυσής Αυγής.
Έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα ζητήματα της ελληνικής ιστορίας και στον τρόπο με τον οποίο βάναυσα ο ΣΥΡΙΖΑ εν ονόματι ενός εθνομηδενισμού προσπαθεί να τη διαστρεβλώσει. Ακολουθώντας αυτή τη γραμμή λοιπόν και ο Πρωθυπουργός ο κύριος Αλέξης Τσίπρας λέγοντας τα μνημόσυνα λόγια στο Φιντέλ Κάστρο είπε και το εξής. Ελευθερία ή θάνατος ήταν το σύνθημα της ελληνικής επαναστάσεως το 1821. Πάτρια όμου έρθε, πατρίδα ο θάνατος ήταν το σύνθημα της κουβανικής επαναστάσεως του 1859. Ούτε λίγο ούτε πολύ δηλαδή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παραλύλησε την εξέγερση της Κούβας του 1959 που ήταν μια εξέγερση εναντίον ενός αντιλαϊκού καθεστώτος με την Εθνική Επανάσταση του 1821. Όμως τον κύριο Τσίπρα απαντά ο ίδιος ο γέρος του Μοριά, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, και καλό είναι να ακούγονται τα λόγια αυτά εδώ ενάντια στους διαστρεβλωτές της ελληνικής ιστορίας, ο οποίος είχε πει «Η Επανάσταση η δική μας δεν ομοιάζει με καμιά από όσες γίνονται σήμερα στην Ευρώπη». Της Ευρώπης η επαναστάση εναντίον των δικήσεών των είναι εμφύλιος πόλεμος. Ο δικός μας πόλεμος ήταν ο πλέον δίκαιος. Ήταν έθνος με έθνος. Στην Κούβα δεν ήταν έθνος με έθνος. Ήταν κουβανή εναντίον κουβανών. Είναι δεδομένο ότι αποτελεί μόνιμο στόχο των εθνομηδενιστών της αριστεράς η διαστρέβλωση της εθνικής μας ιστορίας. Επειδή όμως είστε, όπως δηλώνετε και το πιστεύω, αριστεροί, καλό θα είναι να σας αναγνώσω ένα απόσπασμα από το έργο του Γεωργίου Κορδάτου, του ιστορικού της αριστεράς, ο οποίος συγκεκριμένα αναφέρει για την ελληνική επανάσταση του 1821, απαντώντας στον παραλληλισμό της με την κουβανική εξέγερση και ανατροπή τότε του Μπατίστα του 1959. Η ελληνική επανάσταση του 1821 είναι ένας μεγάλος σταθμός. Ο εθνικο-απελευθερωτικός αγώνας των προγόνων μας από τη μια μεριά έδειξε τη ζωτικότητα της φυλής μας και από την άλλη το ξεχαρβάλωμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εθνικο-απελευθερωτικός αγώνας όμως. Εκεί όμως όπου πραγματικά θα πρέπει να αναζητήσετε δικαιολογίες και να κάνετε τις γνωστές δογματικές συζητήσεις σας για να βρείτε απάντηση στο ερώτημα σε αυτά που λέει ο Κορδάτος, είναι στο παρακάτω απόσπασμα από το βιβλίο του «Το αγροτικό ζήτημα» που βρίσκεται στον τόμο 21 της ιστορίας του ελληνικού έθνους του Κορδάτου, όπου γράφει χαρακτηριστικά «Δεν πρέπει να βλέπουμε την ελληνική επανάσταση σαν κίνημα πολιτικο-οικονομικό και κοινωνικό και ούτε με τα σημερινά ιδεολογικά κριτήρια να ερμηνεύσουμε ορισμένα γεγονότα του 1821. Η επαναστατημένη Ελλάδα του 1821 δεν ήταν η Ρωσία του 1917. Εν ονόματι του αριστερισμού δεν πρέπει να γίνεται παραποίηση της ιστορίας. Και αυτό απευθύνεται σε όλους εσάς, σύντροφοι εντός εισαγωγικών του ΣΥΡΙΖΑ. Εν ονόματι του αριστερισμού μην διαστρεβλώνετε την ελληνική ιστορία. Το 1821 ήταν επανάσταση εθνική των Ελλήνων και όχι κοινωνική. Συζητάμε σήμερα για τον προϋπολογισμό. Την ίδια ώρα έχουμε ένα δημοσίευμα του Wall Street, δημοσιεύτηκε, που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την ανεξέλεκτη κατάσταση που υπάρχει στη χώρα μας σχετικά με τους λεγόμενους πρόσφυγες. Κάποιοι είναι όντως πρόσφυγες, κάποιοι είναι άλλοι παράτυποι μετανάστες. Τι εννοείται παράτυποι, δεν καταλαβαίνω, ότι δεν έβαλαν σωστά τη σφραγίδα, δεν είχαν χαρτόσημο. Είναι παράνομοι μετανάστες, είναι λαθρομετανάστες. 13.000 λοιπόν από αυτούς που καταγράφησαν σε χώρους φιλοξενίας μεταναστών αγνοούνται. Δεν ξέρετε που βρίσκονται. Αυτά δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν σε μια πολιτισμένη πολιτεία. Φαίνεται πως η Ελλάδα έχει γίνει Far West με Ινθαγενείς, με Ινδιάνους, με Καμπόιδες, άγρια.
Μία δύση έχετε κάνει την Ελλάδα. Αγνοούνται 13.000 άτομα. Μία ολόκληρη πόλη. Και μέσα σε όλα αυτά, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πρόταση επαναφοράς της συνθήκης Δουβλίνο 2, σύμφωνα με την οποία ως γνωστόν όσοι περάσουν τα σύνορα από το Μάρτιο του 2017 και μετά, όσοι περάσουν τα σύνορα της Ελλάδος και βρεθούν στην Ευρώπη, θα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα. Η κατάσταση αυτή θυμίζει αυτό που συμβαίνει στην Αυστραλία, όπου οι Αυστραλοί έχουν βρει ένα νησί κάπου 3.000 χιλιόμετρα μακριά από την Αυστραλία, την ίσο Νουάρα, αν θυμάμαι καλά το όνομά της, όπου εκεί προωθούν τους λαθρομετανάστες. Οι Ευρωπαίοι, την ίδια στιγμή που ο Ερντογάν, λίγο μετά την απειλή του Ερντογάν, ότι θα εξαπολύσει 3 εκατομμύρια πρόσφυγες και λαθρομετανάστες προς την Ευρώπη, τι έκαναν? Μίλησαν και ενεργοποίησαν την ιστορία Δουβλίνο 2 και με τη σύμφωνη γνώμη, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, του δικού σας στελέχους, ήταν αντιπρόεδρος του κόμματός σας, του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Α, και γιατί το Μάρτιο του 2017, γιατί όχι τον Ιανουάριο του 2017, μα από το Μάρτιο ανοίγει ο καιρός και θα αρχίσουν να έρχονται τα πλοία. Είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε αυτή τη ζούγκλα? Πιστεύω όχι. Και οι μόνοι που ειλικρινά αντιστέκονται σε αυτή την κατάσταση είναι οι χρυσαυγίτες, που λένε με κάθε τρόπο η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και όχι σε όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται χωρίς ευθύνη της Ελλάδας. Ταυτόχρονα με το μέγα αυτό εθνικό θέμα έχουμε τις δηλώσεις Ερντογάν για διεκδίκηση των ελληνικών νήσων. Έχουμε τις δηλώσεις Ερντογάν για αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης. Ας υποθεί στην αίθουσα αυτή, ίσως για πρώτη φορά, στο Μεσοπόλεμο ίσως να είχε ακουστεί, ότι στη συνθήκη, με τη συνθήκη της Λοζάνης, η Ελλάδα δεν κέρδισε, έχασε. Έχασε περισσότερα από αυτά που έχασε από στρατιωτικής πλευράς. Τόσο ο στρατηγός Πάγκαλος, όσο και ο επικεφαλής του πολεμικού μας στόλου Χατζηκυριάκος, επέμεναν ότι πρέπει να διεκδικηθούν η Ύμβρος, η Τένεδος και η Ανατολική Θράκη. Και εν αγνία της ελληνικής κυβερνήσεως, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, και γι' αυτό είναι υπόλογος έναντι της ελληνικής ιστορίας, προχώρησε στην υπογραφή αυτής της συνθήκης. Μια συνθήκης που έχουν παραβιάσει οι Τούρκοι. Στην Ύμβρο και στην Τένεδο ζούσαν αποκλειστικά ελληνικοί πληθυσμοί, ελάχιστοι Τούρκοι. Σήμερα ζουν ελάχιστοι Έλληνες και 10.000 και πλέον Τούρκοι. Και είναι πραγματικά κατάντημα για μια χώρα υπερήφανη να θεωρούμε εθνικό επίτευγμα ότι θα λειτουργήσει και πάλι νηπιαγωγείο στην Ύμβρο με 3 παιδάκια. Εκεί έχουμε καταντήσει. Εκεί που άνθιζε ο ελληνισμός, εκεί σήμερα να κυριαρχεί τελείως η Τουρκία. Και δημιούργησε αγανάκτηση και οργή η επίσκεψη των βουλευτών της Χρυσής Αυγής στο Καστελόριζο. Θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής είχαν πάει στο Καστελόριζο και το Μάιο του 2016. Δεν πήγαν με αφορμή αυτή την επίσκεψη. Και εν ονόματι της Εθνικής Ενότητος θα πηγαίναμε με τον οποιοδήποτε στο Καστελόριζο. Γιατί το Καστελόριζο, που ο Ερντογάν λέει ότι είναι τουρκικό, είναι Ελλάδα. Πολύ περισσότερο Ελλάδα από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, της Μεγαλοπόλης. Στο Αιγαίο χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος. Εκεί όπου έδωσαν τη ζωή τους οι τρεις γενναίοι αξιωματικοί του πολεμικού μας ναυτικού, ο Γιαλοψός, ο Καραθανάσης και ο Βλαχάκος. Εκεί βρεθήκαν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής και βγήκε μια απαράδεκτη, υβριστική και συκοφαντική ανακοίνωση από την ομάδα των λεγόμενων 53 συν του κόμματος της κυβερνήσεως, του ΣΥΡΙΖΑ, για την επίσκεψη στο Καστελόριζο, στην οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά
Η επίσκεψη της κυβέρνησης μαζί με τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής στα κριτικά νησιά ξεπλένουν ένα υπόδικο κόμμα με εγκληματική δράση. Σοβαρός, βγάλατε και δικαστική απόφαση, σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Το τεκμήριο της αθωότητος για σας ίσχυε μόνο για τους δολοφόνους στις 17 Νοέμβρη. Γίνεται μια δίκη. Γιατί δεν σέβεστε την όποια απόφαση της δικαιοσύνης θα προκύψει. Ο συναγερμασμός μαζί τους σε ένα σόου τόσο εύκολης και πατριδοκάπηλης λογικής εντάσσεται στον τρόπο παραγωγής της πολιτικής. Δεν ήταν σόου η επίσκεψη των βουλευτών της Χρυσής Αυγής στο Καστελόριζο. Ίσως είναι σόου για σας. Και γιατί να μην είναι. Ο επικεφαλής της ομάδας των 53 συν, από ό,τι ξέρω ο Υπουργός των Οικονομικών, έχει γεννηθεί στην Ολλανδία, έχει μεγαλώσει στην Αγγλία, έχει υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό. Εγώ προσωπικά, αφορώντας την τιμημένη στολή του Έλληνα αξιωματικού, έχω υπηρετήσει στο κάστρο της Μυτιλίνης και έχω δει απέναντι τα φώτα στο Αϊβαλί, που ήταν μια ελληνική πόλη. Εάν έχει υπηρετήσει, όπως μου λέτε αγαπητέ κύριε, θα έχει υπηρετήσει το τρίμηνο έναν ειδικό σκανδαλώδη νόμο που είχαν κάνει ως... Τι είπατε κύριε? Λοιπόν, εύγετου, εύγετου και το... Εσείς έχετε... Κύριε Μιχαλολιάκο, συνεχίστε παρακαλώ. Εσείς έχετε υπηρετήσει 24 μήνες. Κύριε Μιχαλολιάκο, δεν κάνουμε τώρα διαγωνισμό όποιος έχει υπηρετήσει. Μήπως ξέρετε τίποτα για το τμήμα δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ που είναι υπέρ των αρνητών στράτευσης και των υποτακτών? Έχετε ακούσει τίποτε, καμιά ανακοίνωση για το δίκτυο Σπάρτακος που είναι συνδεδεμένο με το κίνημά σας? Έχετε ακούσει ποτέ? Εμείς φορέσαμε την τιμημένη στολή του Έλληνα στρατιώτη και αξιωματικού και υπηρετήσαμε και στη Μυτιλίνη και στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και παντού. Ο πρόεδρος σας, αφού θέλετε να το χοντρίνουμε, ο ίδιος έχει δηλώσει ότι με βίσμα υπηρέτησε στο Πεντάγωνο, παίρνοντας ενδιάμεσα αναβολή. Ας μην μιλάτε λοιπόν για πατριωτισμό. Ας μην μονοπολείτε τον πατριωτισμό. Ο πατριωτισμός ανήκει σε όλους. Μάλιστα, για την επίσκεψη αυτή στο Καστελόριζο, η τουρκική εφημερίδα που απηχεί τις απόψεις του Ερντογάν, Γενή Σαφάκ, δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Επικίνδυνο σόου των Ελλήνων, συμφωνεί με τους 53 συν και ασκεί οξία κριτική στην Ελλάδα και κατηγορείται η Χρυσή Αυγή ως ακραίο φασιστικό κόμμα». Επίσης, εξαίρεται η στάση της Νέας Δημοκρατίας που χαρακτηρίζεται σαν όριμο κόμμα που αποφεύγει να παίρνει φασιστικές θέσεις εναντίον της Τουρκίας, αλλά και το ποτάμι, το Πασό και το Πασό. Θα ήθελα να πω προς τους συναδέλφους των κομμάτων αυτών ότι όταν σας συγχαίρουν οι Τούρκοι, σας συλληπείται ο ελληνικός λαός και η ιστορία. Και επιτέλους, σε αυτή την κρίσιμη περίσταση που η τουρκική απειλή είναι ομή και δεδομένη, έχουμε ένα κάζους μπέλι που ψήφισε η τουρκική εθνοσυνέλευση, το οποίο λέει ότι αν η Ελλάς ασκήσει το νόμιμο από το διεθνές δίκαιο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, αυτό αποτελεί κάζους μπέλι, δηλαδή αιτία πολέμου. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν και εμείς από την πλευρά μας, τώρα που ο Ερντογάν απειλεί με πόλεμο, απειλεί με διεκδίκηση των ελληνικών νήσων, μήπως θα έπρεπε και η Ελληνική Βουλή ομόφωνα να ψηφίσει το δικό της κάζους μπέλι, ότι αν αφήσει να περάσουν στην Ελλάδα αυτά τα εκατομμύρια των προσφύγων και των λαθρομεταναστών, αποτελεί αυτό για την Ελλάδα κάζους μπέλι? 240 την Πέμπτη, 266 την Παρασκευή, 330 σήμερα πέρασαν. Τα καραβάνια του Ερντογάν έχουν αρχίσει να έρχονται. Σταματήστε σακτρά. Είναι εθνικό σας χρέος. Και επιτέλους, στα εθνικά θέματα θα πρέπει ολόκληρη η Βουλή να έχει μία γνώμη, αλλά δυστυχώς δεν έχει. Και πώς να έχει, όταν πολλοί από τους κυβερνητικούς βουλευτές δεν έχουν καμία αντίρρηση να αποκαλούνται τα Σκόπια Μακεδονία, σκυλεύοντας την ελληνική ιστορία με την αλυτρωτική της αυτή πολιτική. Πολλοί από αυτούς υπήρξαν θαυμαστές του Ενβέρ Χότζα, ο οποίος είχε σκλαβώσει τη Βόρειο Ήπειρο, η οποία ακόμη παραμένει σκλαβωμένη. Και μια και
Είναι καυτό το θέμα του Κυπριακού. Να πω ότι για μας σωστή είναι η θέση του Αρχιεπισκόπου της Κύπρου, ο οποίος είπε ότι προκειμένου να βρεθεί τέτοια λύση όπως αυτή που μαγειρεύει ο Αναστασιάδης, καλύτερα να μην βρεθεί λύση. Η σωτηρία θα έρθει από την Ευρώπη, μας είπε η Νέα Δημοκρατία και συμφώνησε στη συνέχεια και το ΠΑΣΟΚ, η προγενεστέρα του ΣΥΡΙΖΑ κατάσταση στον χώρο της λεγόμενης κεντροαριστεράς, και ότι με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάβει ο τουρκικός κίνδυνος. Απαντά σε όλους αυτούς ο αείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Κονδύλης, προερχόμενος από την αριστερά, με εξέχοντα πατριωτικό λόγο στα θέματα αυτά, και γράφει τα εξής. Ενώ η Ελλάδα προσανατολίστηκε ψυχή και σώματι στην Ευρώπη για να διασφαλιστεί από τον τουρκικό κίνδυνο, ακριβώς ο ευρωπαϊκός της προσανατολισμός θα μεταβληθεί σε όργανο de facto μετατροπή της σε δορυφόρο της Τουρκίας. Η τουρκική επιρροή θα ασκείται πάνω στην Ελλάδα όχι άμεσα, αλλά μετριασμένη μέσω των αμερικανικών και ευρωπαϊκών αγωγών, και δεν αποκλείεται η ελληνική πλευρά να αρχίσει κάποτε να θεωρεί και η ίδια τις υποχωρήσεις έναντι της Τουρκίας ως αυτονόητο μέρος και αυτονόητο καθήκον του εξευρωπαϊσμού της. Και οι πολιτισμένοι άνθρωποι, εντός εισαγωγικών, λέει ο Παναγιώτης Κονδύλης, θα έχουν ξεπεράσει τους εθνικιστικούς αταβισμούς και δεν ξεκινούν πολέμους για πράγματα τόσο απαρχαιωμένα στον εκλεπτισμένο μας κόσμο όσο είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα. Εμείς δεν δεχόμαστε αυτόν τον εκλεπτισμένο σας κόσμο και δεν είμαστε πολιτισμένοι, και εν ονόματι της εθνικής τιμής, εάν χρειαστεί και πόλεμος με την Τουρκία για να εξασφαλίσουμε την εθνική μας ελευθερία και κυριαρχία. Αναζητάτε προστάτες. Και όταν στις 14 Αυγούστου του 2015 γινόταν εδώ η συζήτηση για τη συμφωνία την οποία θα υπέγραφε, που ήταν το νέο μνημόνιο, συμφωνήσατε απολύτως, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι χωρίς το ευρώ η Ελλάδα καταστρέφεται. Θα σας διαβάσω στο σημείο αυτό σχετικά με τους προστάτες, προστάτες που έχει εδώ και 200 χρόνια η Ελλάδα, και εσείς η αριστερά που ήσασταν πάντα στη συνδυματολογία κατά των προστατών, αλλά τώρα σπέβδετε να απολαύσετε την εύνοιά τους, και δεν είναι τυχαίο και είναι πράγματι τραγελαφικό. Λίγες ημέρες πριν επισκεφθεί την Κούβα ο Πρωθυπουργός σας για να τιμήσει τον Φιντελ Κάστρο, είχε υποδεχθεί στην Ελλάδα τον Μπαράκ Ομπάμα της καπιταλιστικής Αμερικής. Από τον Μπαράκ Ομπάμα στο Φιντελ Κάστρο ένα μνημόνιο δρόμος ήταν μέσω του Ινστιτούτου Λεβί. Αυτή είστε λοιπόν. Λέει λοιπόν ο Ανδρέας Κάλβος, τον οποίον θα χαρακτηρίζατε φανατικό. Καλύτερα, διασκορπισμένοι Έλληνες να τρέχωση των κόσμων με ξαπλωμένη χείρα, ψωμοζητούντες, παρά προστάτες να έχουμε. Το χέρι όπου προσφέρεται ως προστασία σημείων εις ξένων έθνος, έπνιξε και πνίγει τους λαούς πάλι και ακόμα. Μας πνίγει η προστασία όλων αυτών τις τελευταίες δεκαετίες, και έτσι καταντήσατε την Ελλάδα στη σημερινή κατάσταση. Έρχομαι στον προϋπολογισμό. Σε έναν προϋπολογισμό που εις ό,τι αφορά την εθνική άμυνα είναι θλιβερός. Το μνημόνιο, κύριοι, το πλήρωσαν ακριβά οι Έλληνες. Παρακαλώ πολύ, κάντε ησυχία. Ήδη για την περίοδο 2009-2016 η εθνική άμυνα έχει υποστεί περικοπές, συνολικές μειώσεις της τάξεως των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ποσοστό άνω του 52%. Και είναι εξοργιστικό ότι να βλέπει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων που υποφέρει να προβλέπεται ένα ποσό 14 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την εθνική άμυνα και 25 εκατομμύρια ευρώ για το Υπουργείο του κυρίου Μουζάλα για τους πρόσφυγες και τους λαθρομετανάστες. Πραγματικά θα έπρεπε, εάν είχαμε μια κυβέρνηση εθνική, σήμερα στο προϋπολογισμό να υπάρχει μια εγγραφή. Μια εγγραφή σημαντική, και αυτή δεν είναι άλλη από το κατοχικό δάνειο.
Οι Γερμανοί είχαν πληρώσει 3 δόσεις και μετά, το είπε ο ιστορικός Χάγκεν Φλάισερ, είχαν εγγραφές στο 1945 ακόμη για το κατοχικό δάνειο. Και επί του θέματος σας παραθέτω απόσπασμα από άρθρο του σημερινού Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Παυλόπουλου, στη δική σας εφημερίδα την Αυγή, το οποίο λέει: «Οι σημερινοί ισχυρισμοί του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, κυρίου Σόιμπλε, αναφορά με τις απαιτήσεις της Ελλάδος, είναι προδήλως και προκλητικός εσφαλμένε. Όχι μόνο δεν υφίσταται ζήτημα παραγραφής ή προηγούμενης ρύθμισης, όπως ισχυρίζεστε, αλλά αντιθέτως, οι οσάνω ελληνικές απαιτήσεις είναι πλήρως ενεργές από νομική άποψη. Εμείς λοιπόν που μας λέτε ναζιστές, σας λέμε να ζητήσετε το κατοχικό δάνειο. Εσείς τελικά που είστε υποτεταγμένοι στην πολιτική της Μέρκελ, δεν ζητάτε το κατοχικό δάνειο και είστε υπόλογοι απέναντι στον ελληνικό λαό που υποφέρει. Και το ύψος αυτού του κατοχικού δανείου, σύμφωνα με το Σπίγκελ, είναι όσο περίπου για το χρέος. Περικοπή δαπανών από κάθε πλευρά και ανάμεσα σε όλα τα άλλα, μια παροχή 300 ευρώ σε κάθε χαμηλοσυνταξιούχο. Πιστεύετε ότι με 300 ευρώ θα αγοράσετε και την ψήφο τους? Είστε πολύ μακριά ανοιχτωμένοι. Και επιπλέον αύξηση δραματική των φόρων των έμεσων, δηλαδή στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στα τσιγάρα, φόρους άδικους τους οποίους θα πληρώσει ολόκληρος ο λαός. Ο προϋπολογισμός σας αυτός είναι μνημονιακός και γι' αυτό θα τον καταψηφίσουμε. Εκτός όμως από μνημονιακός, είναι και παράλογος, δεν στέκει στη λογική, γιατί από τη στιγμή που οι Έλληνες έχουν ανεξόφλητες οφειλές στο δημόσιο 91 δισεκατομμύρια ευρώ, εσείς τους ζητάτε να δώσουν άλλα 46. Η Χρυσή Αυγή θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό σας. Η Χρυσή Αυγή σηκώνει τη σημαία της εθνικής αντιστάσεως ενάντια στα μνημόνια και για τα εθνικά θέματα για τα οποία κανείς δεν ενδιαφέρεται. Η Χρυσή Αυγή θα αγωνιστεί με συνέπεια για να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω.